إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الحديث حديث محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، βρισκόμαστε στο κεφάλαιο 48 του كتاب التوحيد، το βιβλίο του μονοθεϊσμού, το εξαιρετικό έργο του Σheikh Al-Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab. Το διαβάζουμε σε επεξήγηση του Sheikh Muhammad bin Salih Al-Uthaymeen από το Al-Qawl Al-Mufid. Στο κεφάλαιο 48 θα δούμε την υποχρέωση που έχουμε σαν μουσουλμάνοι να ευχαριστούμε τον ύψιστο για το καλό που μας δίνει και να μην το αποδίδουμε στον εαυτό μας αυτό το καλό. Θα μάθουμε σε αυτό το κεφάλαιο ότι το στοιχείο της ευγνωμοσύνης προς τον ύψιστο είναι στοιχείο τεουχίδ, μονοθεϊσμού, και η αχαριστία είναι στοιχείο σιρκ, πολυθεϊσμού. Στα προηγούμενα κεφάλαια το είδαμε λίγο γενικά. Στο κεφάλαιό μας, το 48 κεφάλαιο, θα το δούμε λίγο πιο συγκεκριμένα. Ας δούμε ένα σενάριο. Το σενάριο αυτό που λέει ότι έχεις προβλήματα, έχεις δυσκολίες και ο Αλλάχ σου δίνει, σου ανοίγει την πόρτα της διευκόλυνσης και της ανακούφισης, όμως η αχαριστία σε παρασέρνει. Η αχαριστία σε παρασέρνει και δηλώνεις, λες λεκτικά ή πρακτικά ακόμα, ότι το καλό που απέκτησες, η διευκόλυνση που σου ήρθε από τον ύψιστο, στην ουσία το μεταφράζεις ως δικιά σου προσπάθεια, ως δικιά σου ικανότητα. Έτσι λες ότι αυτό προέρχεται από εσένα. Ή λες, θα το δούμε αυτό στη συνέχεια, ότι ναι μεν είναι από τον Αλλά, αλλά το άξιζες. Πραγματικά το άξιζες. Τέτοια συμπεριφορά, τέτοιες συμπεριφορές κάνουν το τεουχίδ ενός ατόμου, το μονοθεϊστικό του στοιχείο, τον μονοθεϊσμό που έχει μέσα του, το κάνει προβληματικό. Και οφείλουμε να το προσέχουμε και οφείλουμε να απομακρυνόμαστε από τέτοιες νοοτροπίες. Και ο ύψιστος λέει στο κεφάλαιο 41 του Κορανίου, στίχος 50, και αυτό είναι το πρώτο μας κορανικό εδάφιο με το οποίο ξεκινά και ο συγγραφέας: وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ رَحْمَةً مِنَّا مِنْ بَعْدِ ضَرَّا أَمَسَّتْهُ لَيَكُولَنَّ هَذَا لِي. Ο ύψιστος λέει και παραθέτει την κατάσταση ή το παράδειγμα του αχάριστου. Λέει, αν τον αφήσουμε να γευτεί κάτι από το έλεος μας μετά από μια συμφορά που τον έχει αγγίξει, τότε θα γυρίσει και θα πει, αυτό ήταν από εμένα, κάτι δικό μου, δικιάς μου προσπάθειας. Και εδώ βλέπουμε από το Κοράνι την θεματολογία του κεφαλαίου μας και την άθλια αυτή συμπεριφορά που πρέπει να αποφεύγουμε, μιας και μολύνει το τεουχίδ, το μονοθεϊστικό μας κομμάτι, στοιχείο. Και ο Μουτζάχιντ σχολιάζει για το εδάφιο αυτό που μόλις διαβάσαμε. Λέει, ο άνθρωπος λέει ότι αυτή η ευλογία και το έλεος είναι εξαιτίας των προσπαθειών, της δικιάς του προσπάθειας, και το αξίζει. Το αξίζω, λέει ο άνθρωπος αυτός, ο αχάριστος. Και ο Ιμνου Αμπάζ ραδιαλλάχου άνχου λέει, ο άνθρωπος νομίζει ότι το κέρδισε εξαιτίας των ικανοτήτων του. Και ο ύψιστος παραθέτει τα λόγια του αχάριστου, Σούρα τελ Κάσας, Άγια 78, λέει, «Κόλα ίνναμε ουτήτουχου αλα ίλμιν ίντι», και είπε ο αχάριστος, «Αυτά τα πλούτη, οι ευκολίες, τα αγαθά μου έχουν δοθεί επειδή έχω γνώση, επειδή γνωρίζω, επειδή ξέρω». Κεφάλαιο 28, στίχος 78. Και ο Κατάντα σχολίασε, ο άνθρωπος, και αναφέρεται βέβαια στο αχάριστο κομμάτι αυτό του ατόμου, ισχυρίζεται ότι του έχει δοθεί έλεος
ευκολία ή χάρη εξαιτίας της γνώσης που έχει για το πώς κερδίζεται μια ωφέλεια ή ευκολία. Ή του δόθηκε, νομίζει ότι του δόθηκε αυτή η ευλογία και η χάρη επειδή ο Αλλάχ γνωρίζει ότι το αξίζει. Όλα αυτά είναι αντίθετα προς το Τεουχίδ, προς το μονοθεϊσμό. Κανένας δεν έχει δικαίωμα να πει ότι επειδή ο Αλλάχ του έστειλε μια ευλογία ή κάτι καλό, ότι αυτό το αξίζει εξαιτίας του τάδε που μπορεί να έκανε. Ό,τι έχουμε από τον Αλλάχ είναι από το έλεος του και επειδή το θέλει εκείνος, όχι γιατί αξίζουμε κάτι ή κερδίθηκε κάτι από τις ικανότητές μας. Και ο Αλλάχ καθοδηγεί αυτόν που θέλει και αφήνει στην πλάνη αυτόν που θέλει. Προσοχή λοιπόν, και το τονίζουμε. Ο άνθρωπος όταν βρίσκεται σε δυσκολία, παρατηρούμε ότι ταπεινώνεται. Στη δυσκολία του αδειάζει από αλαζονικά στοιχεία, στρέφεται προς τον ύψιστο και τον επικαλείται μονάχα αυτόν για βοήθεια και προστασία, με ειλικρίνεια. Αυτά στα δύσκολα. Στα εύκολα, και όταν τα πράγματα είναι πιο χαλαρά, η συμπεριφορά ενός ατόμου πολλές φορές αλλάζει και υιοθετείται μια στάση αλαζονική προς την ευκολία που του έδωσε ο Αλλάχ και προς τον Αλλάχ βεβαίως τον ίδιο. Δεν αποδίδει ευχαριστίες στον Αλλάχ τον ύψιστο και με θράσος πολλές φορές υπονοεί ότι τα καλά που έχει είναι εξαιτίας επειδή το αξίζει. Το αξίζει λόγω γνώσης, λόγω ικανότητας, λόγω σκληρής δουλειάς. Και ο Αλλάχ προειδοποιεί ότι τέτοιες συμπεριφορές, τέτοια άτομα με αυτές τις συμπεριφορές σύντομα θα συνειδητοποιήσουν, θα κατανοήσουν ότι όχι μόνο τα πράγματα δεν είναι έτσι, αλλά θα ακολουθήσει και μια τιμωρία για αυτή την αλαζονική στάση. Τέτοιες συμπεριφορές στην ουσία δείχνουν ότι αρνούνται τις χάρες του Αλλάχ και ο κίνδυνος του κούφρου, της απιστίας είναι υπαρκτός σε τέτοιες νοοτροπίες. Δεν λέμε ότι κάποιος γίνεται κάφερ απαραίτητα, αλλά ο κίνδυνος του κούφρου υπάρχει. Και να δούμε το χαντίθ σε αφήγηση του Αμπου Χουρέιρα ραδιαλλάχου ανχου, και το χαντίθ αυτό προέρχεται από την συλλογή του Ιμάμ Μούσλιμ και του Ιμάμ Μπουχάρι. Και ο Αμπου Χουρέιρα λέει ότι άκουσε τον προφήτη sallallahu alayhi wa sallam να λέει την εξής ιστορία. Και να δώσουμε λίγο προσοχή σε αυτή την ιστορία, διότι συνοψίζεται και το μάθημα. Το κεφάλαιό μας το 48 του Κιτάμπε Τεουχίδ. Ο Αλλάχ ήθελε να δοκιμάσει 3 άτομα από τα παιδιά του Ισραήλ. Ένας ήταν λεπρός, ο άλλος ήταν τυφλός και ο τρίτος ήταν φαλακρός. Είχε μια αρρώστια που του πέφτανε τα μαλλιά. Ο Αλλάχ λοιπόν έστειλε έναν άγγελο και πήγε στον λεπρό άγγελος αυτός και του είπε, λέει ο άγγελος σε αυτόν, τι είναι αυτό που θες περισσότερο, τι σου αρέσει περισσότερο. Ο λεπρός απάντησε, θέλω ένα καλό χρώμα στο δέρμα μου και ένα δέρμα με υγεία, διότι ο κόσμος νιώθει απέχθεια όταν με κοιτά. Και ο άγγελος τον άγγιξε και τον θεράπευσε, με την άδεια του Αλλάχ βεβαίως, δίνοντας του όμορφο χρώμα και δέρμα με υγεία, όπως το ζήτησε. Και ο άγγελος του είπε στη συνέχεια, τι περιουσία θες, τι πλούτο θες. Και του απάντησε, θέλω κοπάδι, ένα κοπάδι από καμήλες. Έτσι λοιπόν του δόθηκε μια έγκυος καμήλα και ο άγγελος του είπε, ήθε ο Αλλάχ να σε ευλογήσει. Ο άγγελος έπειτα κατευθύνθηκε στον φαλακρό και του είπε, τι είναι αυτό που θέλεις περισσότερο. Το απαντάει ο φαλακρός, θέλω να έχω υγιή μαλλιά, να με απαλλάξεις από αυτήν την αρρώστια που πέφτουν τα μαλλιά μου, διότι ο κόσμος με κοιτά και με απεχθάνεται. Και τον άγγιξε ο άγγελος και θεραπεύτηκε και απέκτησε η μαλλιά με υγεία, έτσι όπως τα ήθελε. Τι περιουσία θέλεις τώρα, τον ρωτάει ο άγγελος. Το απάντησε, ένα κοπάδι από αγελάδες. Και του δόθηκε μια αγελάδα έγκυος και του είπε, ήθε ο Αλλάχ να σε ευλογήσει.
Και ο άγγελος σε συνέχεια κατευθύνθηκε στον τυφλό και του είπε: «Τι είναι αυτό που θέλεις περισσότερο?» Το απάντησε: «Θέλω ο Αλλά να μου δώσει πίσω την όρασή μου έτσι ώστε να μπορώ να βλέπω». Ο άγγελος άγγιξε τα μάτια του και βρήκε το φως του, κανονικά όπως ήθελε. Και τον ρώτησε ο άγγελος: «Τι περιουσία θέλεις?» Απάντησε: «Ένα κοπάδι από πρόβατα». Και ο άγγελος του έδωσε μια έγκυος προβατίνα. Τώρα, τα ζώα και των τριών γέννησαν. Πολλαπλασιάστηκαν σε σημείο που ο καθένας είχε τόσο μεγάλο κοπάδι που ο καθένας γέμιζε μια κοιλάδα. Μια κοιλάδα από καμήλες, μια κοιλάδα από αγελάδες και μια κοιλάδα από πρόβατα για τον καθέναν. Πραγματικά τεράστια ευλογία από τον ύψιστο. Τώρα, ο άγγελος μεταμορφώνεται σε έναν λεπρό. Και εδώ θα δούμε τώρα την δοκιμασία αυτών των ατόμων. Ο άγγελος μεταμορφώνεται σε έναν λεπρό και πάει στον λεπρό, αυτόν που ήταν λεπρός, και του είπε: «Είμαι φτωχός και έχω χάσει κάθε μέσο για να συντηρήσω τον εαυτό μου. Και κανείς δεν θα ικανοποιήσει την ανάγκη μου παρά μόνο ο Αλλά και έπειτα εσύ. Εις το όνομα λοιπόν αυτού που σου έδωσε τόσο ωραίο χρώμα και ωραίο δέρμα και μεγάλη περιουσία, σου ζητώ να μου δώσεις μια καμήλα». Ο άνδρας αυτός απάντησε: «Δυστυχώς, έχω πολλές υποχρεώσεις και δεν μπορώ». Ο άγγελος του είπε: «Νομίζω ότι σε ξέρω. Δεν ήσουν εσύ αυτός που ήταν λεπρός και οι άνθρωποι ένιωθαν αποστροφή όταν σε έβλεπαν? Δεν ήσουν φτωχός και ο Αλλάς σου έδωσε τόσο μεγάλη περιουσία?» Και ο άνδρας απάντησε: «Κάνεις λάθος». Ψέματα βεβαίως, είπε. «Η περιουσία», λέει, «η περιουσία αυτή είναι κληρονομιά από τους προγόνους μου». Και ο άγγελος είπε: «Εάν λες ψέματα, τότε ήθελε ο Αλλά να σε επαναφέρει στην αρχική σου κατάσταση». Ο άγγελος έπειτα μεταμορφώνεται σε έναν φαλακρό και πήγε σε αυτόν που ήταν φαλακρός με την αρρώστια και του είπε, ζητώντας το ακριβώς αυτά που ζήτησε και από τον πρώτο. Ο φαλακρός απάντησε αχάριστα πάλι, όπως και ο λεπρός, και έλαβε την ίδια απάντηση από τον άγγελο, λέγοντας του: «Εάν λες ψέματα, τότε ήθελε ο Αλλά να σε επαναφέρει στην αρχική σου κατάσταση». Έπειτα ο άγγελος μεταμορφώνεται σε έναν τυφλό και πήγε και στον τρίτο, τον τελευταίο, τον πρώην τυφλό και του είπε: «Είμαι φτωχός, ταξιδιώτης, και τα μέσα συντήρησής μου μου τελείωσαν κατά τη διάρκεια του ταξιδιού μου. Δεν έχω κανένα να με βοηθήσει παρά μόνο τον Αλλά και έπειτα εσένα. Σου ζητώ εις το όνομα αυτού που σου έδωσε πίσω την όρασή σου να μου δώσεις ένα πρόβατο». Ο άνδρας τώρα σε αυτή την περίπτωση απάντησε διαφορετικά από τους άλλους δύο. Είπε: «Χωρίς καμία αμφιβολία ήμουν τυφλός και ο Αλλά μου έδωσε πίσω την όρασή μου. Ήμουν φτωχός και ο Αλλά με έκανε πλούσιο. Γι' αυτό πάρε ό,τι θέλεις από την περιουσία μου. Ορκίζομαι στον Αλλά ότι θα σε αφήσω να πάρεις ό,τι έχεις ανάγκη από την περιουσία μου για χάρη του Αλλά». Ο άγγελος του απάντησε: «Κράτα την περιουσία σου, δοκιμαστήκατε από τον Αλλά και οι τρεις σας, και ο Αλλά είναι ευχαριστημένος μαζί σου και εξοργισμένος με τους άλλους δύο». Το χαντίθ, όπως είπαμε, είναι αυθεντικό από την συλλογή του Ιμάμ Αλ-Μπουχάρι, αρρύθμιση 3464, και από την συλλογή του Ιμάμ Μούσλιμ, αρρύθμιση 2964. Οι δύο λοιπόν έδειξαν αχαριστία και απέδωσαν τις ευλογίες του υψίστου στους εαυτούς τους και στις προσπάθειές τους. Ο τρίτος αναγνώρισε την ευλογία, την απέδωσε στον Αλλά και έδειξε ευγνωμοσύνη όχι μόνο στα λόγια αλλά και στις πράξεις, δίνοντας ελεημοσύνη όπως έκανε. Κατά συνέπεια, οι δύο κέρδισαν την οργή του Αλλά λόγω αχαριστίας και ο τρίτος κέρδισε την ευχαρίστηση του Αλλά λόγω ευγνωμοσύνης και αναγνώρισης ότι τα καλά και αγαθά που έχει είναι από τον Αλλά. Ένα σπουδαίο χαντίθ με σπουδαία μαθήματα, ένα χαντίθ που συνοψίζει το κεφάλαιό μας.
Είδαμε λοιπόν από αυτό το κεφάλαιο ότι καταπιάνεται, το κεφάλαιο αυτό καταπιάνεται με τις άδικες, αχάριστες δηλώσεις που απορρέουν από ένα άτομο όταν λαμβάνει μια χάρη. Λίγες ή πολλές, δεν έχει σημασία. Λαμβάνει μια χάρη, μια ευλογία και τις αποδίδει στον εαυτό του αλαζονικά, λέγοντας ότι αυτή η ευκολία, χάρη, πλούτος ή δύναμη, οτιδήποτε μπορεί να φανταστεί κάποιος, είναι εξαιτίας του εαυτού του, της εξυπνάδας του, της σκληρής του δουλειάς, των ικανότητων του. Ή έχει την αίσθηση ότι αυτό είναι μένα από τον Αλλά που έχει έρθει, αλλά το άξιζε, έτσι έπρεπε να γίνει για αυτόν. Κατά αυτόν τον τρόπο το άτομο δηλώνει έμεσα ή άμεσα ότι έχει κυριαρχία εναντί του Αλλά και ο Αλλά απλά οφείλει να τον ικανοποιήσει. Και τι συμβαίνει, ποιο είναι το αποτέλεσμα? Το μονοθεϊστικό στοιχείο μολύνεται και μπορεί να μολυνθεί και να φτάσει σε επίπεδα ακύρωσης. Να ακυρωθεί ο Αλλά να μας προστατεύει. Ο πιστός λοιπόν είναι υποχρεωμένος να προσέχει από τέτοιου είδους συμπεριφορές και νοοτροπίες. Είναι υποχρεωμένος να αναγνωρίζει και να αποδίδει την χάρη στον Αλλά, τον ύψιστο. Και η δόξα ανήκει σε Αυτόν και μόνο σε Αυτόν. Είναι χάρες από το έλεος του Αλλά και οφείλει να τις χρησιμοποιήσει για υπακοή προς τον Αλλά και όχι ανυπακοή και αχαριστία. Και ουδέποτε να μπει στη διαδικασία να νομίζει ότι ο Αλλά του χρωστάει κάτι. Ο Αλλά είναι αυτός που έχει δικαιώματα από εμάς και όχι εμείς από Αυτόν. Κατά αυτόν τον αχάριστο τρόπο βεβαίως. Είμαστε δούλοι του Αλλά και αυτός είναι ο Κύριός μας, όχι το αντίθετο. Και αυτό είναι από τα στοιχεία του Τεουχίντ, του μονοθεϊσμού. Και εδώ ολοκληρώνεται το κεφάλαιο 48. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.